και μια μάστιχα της εποχής μας. Για την κακοσμία. Της εποχής, παιδιά, νομίζω ότι πάρα πολλά χρόνια ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Ναι. Και δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα. Η κακοσμία είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, που μας δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα, γιατί ένας που μυρίζει το στόμα του, όπως καταλαβαίνετε, αποκλείεται από πάρα πολλά μέρη, πάρα πολλές δουλειές, από τον κοινωνικό του περίγυρο, με λίγα λόγια. Όπως καταλαβαίνετε, η βασική αιτία της κακοσμίας είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο στόμα. Η αρχή, ναι, πες με λίγο. Όχι, λέω χαλασμένα δόντια, ας πούμε, μπορεί να είναι. Θα το πούμε επιγραμματικά. Ό,τι χαλάει την ισορροπία του στόματος, αναπτύσσει λίγα περισσότερα βακτήρια, με αποτέλεσμα αποσυντίθεται και βγαίνουν ουσίες που μυρίζουν πάρα πολύ άσχημα. Χαλασμένα δόντια, το οποίο σημαίνει ότι οι πολύματα τροφών έρχονται και κάθονται μέσα στα δόντια, με αποτέλεσμα, όπως αυτά που βλέπετε, με αποτέλεσμα τα βακτήρια να αναπτύσσονται και το στόμα να μυρίζει. Ουλίτιδα, αυτή η φοβερή αρρώστια που βλέπετε στα βίντεο, στις φωτογραφίες, συγγνώμη, η οποία δείχνει ότι τα ούλα, το αίμα που υπάρχει, δημιουργούν αποστήματα, με αποτέλεσμα, είναι λίγο grand guignol οι φωτογραφίες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίες για να δούμε τι πρέπει να προσέχουμε στην υγεία του στόματός μας, γιατί πιστέψτε με, είναι αρκετοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή την κατάσταση στο στόματος. Πάρα πολύ, και όλων των ηλικιών είναι οι άνθρωποι. Δυστυχώς και μικρά παιδάκια βλέπουμε στόματα διαμάτα τεριδόνες, με παρατημένα ούλα, και αυτό είναι ο ρόλος μας εδώ πέρα, να το επισημάνουμε. Κυρία Χατζάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Αν βλέπει όμως κάποιος ότι έχει προβλήματα, ότι βλέπει ότι τα δόντια του δεν είναι καλά, ότι έχει τεριδόνα, ουλίτιδα, δεν πάει σε ένα γιατρό, δεν καταλαβαίνω ότι έχει πρόβλημα. Πρέπει να πάει στο γιατρό, πρέπει να πάει κάθε εξάμηνο στον οδοντίατρό του. Εξάμηνο. Και το κυριότερο, αυτό που λέμε συχνά, πρέπει να μάθει να εκπαιδευτεί από τον οδοντίατρό του πώς να βουρτσίζει τα δόντια του για να μην δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Και το κυριότερο, να συμπεριλάβει στο βούρτσισμα και στην υγιεινή, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί τα έχουμε πει αρκετές φορές, τα ούλα και τη γλώσσα του. Η γλώσσα είναι μια περιοχή όπου κατακρατώνται πάρα πολλά βακτήρια που δημιουργούν και αυτά κακοσμία. Πολλοί κόσμοι πιστεύουν πάντως ότι η κακοσμία καταπολεμάται μόνο με το πλύσιμο των δοντιών, επειδή μας δίνει τις ευαίσθηση εκείνη την ώρα ότι είναι καθαρό το στόμα μας. Δροσιάς και της φρεσκάδας. Κακοσμία που προέρχεται από άλλες αιτίες, όπως είναι κάποιες δίαιτες που κάνουν κάποιοι άνθρωποι που δεν παίρνουν πλούσιες τροφές ή υδατάνθρακες, γι' αυτό πρέπει να τρώμε πολλά. Και από εκεί μπορεί να μην είναι το στόμα μας. Βέβαια, όπως και έχονται τα λίπια, κρίνονται και τόνες, οι οποίες είναι πάρα πολύ δυσάρεστες στη μυρωδιά. Γι' αυτό πρέπει να τρώμε πολλά φρούτα και λαχανικά. Άτομα που έχουν διαβήτη, που δεν τον έχουν αντιληφθεί. Ή άτομα που έχουν μια αρρώστια που λέγεται γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Και ανεβαίνει αυτά, ακριβώς, εκκρίνονται οξέα από το στομάχι και όλα αυτά δημιουργούν κακοσμία. Αλλά το 90% άτομα που τρώνε τροφές που έχουν δυσάρεστες οσμές, σκόρδο, κρεμμύδι. Καλά, εντάξει, εκεί τα θέλει και λίγο οργανισμός. Αυτό οπωσδήποτε δημιουργούν κακοσμία. Αλλά το 90% της αιτίας που δημιουργείται η κακοσμία είναι χαλασμένα δόντια. Ιατρικά υπάρχει κάποια λύση, κυρία Χατζάκη, δηλαδή, ή μόνο αυτό πρέπει να προσέχουμε, να καθαρίζουμε καλά τα δόντια μας, να τρώμε φρούτα? Η ιατρική λύση, και η πιο σωστή, είναι η σωστή ενημέρωση στον οδοντίατρο για το καθάρισμα και η πολύ συχνή, η εξάμηνη επίσκεψη στον οδοντίατρο. Ένα θεραπευμένο στόμα είναι αδύνατον να δημιουργήσει προβλήματα κακοσμίας, εκτός αν υπάρχει μια μύγα στο στούντιο, η οποία μας ενοχλεί. Μία, δύο οικογένεια έχουμε εδώ πέρα μυγών. Λοιπόν, η οποία μας δημιουργεί, και αυτή δεν της αρέσει η κακοσμία, φαίνεται. Ναι. Η οποία μας δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χατζάκη, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ευχαριστούμε.